Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος για το Μαλεβίζι, επικεφαλής του συνδυασμού Το Μαλεβίζι Μπορεί, Μενέλαος Μποκίας, είναι απόψε κοντά μας για να ανοίξουμε την αυτοδιοικητική ατζέντα σε αυτό το σημείο, στην τελευταία στροφή. Λίγες μέρες απομένουν έτσι κι αλλιώς, κύριε Μποκία. Καλησπέρα σας αρχικά. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχθήκατε. Λοιπόν, είστε πλέον ένας άνθρωπος που έχει αφήσει αποτύπωμα, έχει κάνει δουλειά αυτά τα τελευταία 4 χρόνια, η οποία θα αξιολογηθεί και θα κριθεί σαφέστατα από τον κόσμο. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά και όχι σε επίπεδο απολογισμού. Θέλω, με βάση την εμπειρία που έχετε αποκομίσει, διότι ξέρετε πλέον πώς λειτουργεί και όλος ο μηχανισμός εκ των έσω, να μου πείτε επί του πρακτέου πόσο διεκδικητικός μπορεί να γίνει ένας Δήμος, ο εκάστοτε Δήμος, σε σχέση, σε συνάρτηση και σε συνεργασία πάντα με το κεντρικό κράτος. Αν μπορεί δηλαδή ακόμη και να συγκρουστεί προκειμένου να πάρει αυτά που θέλει. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις πολεμάτε χωρίς τα αναγκαία όπλα, δεν έχετε εργαλεία στα χέρια σας. Η κυρία Σαλαπάτα, ακριβώς έτσι είναι. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην πολιτική προστασία, οι Δήμοι όλης της χώρας καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις θεομηνίες, τις καταστροφές, κυρίως μετά που θα γίνει, γιατί τα προληπτικά μέσα είναι ελάχιστα. Και στην προκειμένη περίπτωση, εμείς είχαμε και την θλιβερή εμπειρία πέρυσι τον Οκτώβριο, περίπου ένα χρόνο, να ζήσουμε τραγικές στιγμές με θεομηνία στην Αγία Πελαγία, στη Λιγαριά και στο Παλαιόκαστρο. Όντως, ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει να επιδείξει τέτοιου είδους επιτυχίες στην διεκδικήση τα τελευταία 4 χρόνια. Ήταν κάτι που βάλαμε στόχο το 19, το υποσχεθήκαμε, δεσμευτήκαμε γι' αυτό. Δεσμευτήκαμε για ένα Δήμο ισχυρό, για ένα Δήμο πρωταγωνιστή, που θα διεκδικεί, που θα συνομιλεί ισότιμα με όσους σχεδιάζουν για το μέλλον του τόπου και θα είναι παρόν στις εξελίξεις. Το πετύχαμε με τη μεγάλη διαπραγμάτευση και τη μεγάλη διασύνδεση Κρήτης Αττικής, που αφορά όλη την Κρήτη βεβαίως. Το πετύχαμε με την εξαίρεση της πώλησης της χερσαίας ζώνης σε σχέση με την πώληση του Όλη, όπου εξαιρέθηκε από την πώληση του Οργανισμού Λιμενούς Ηρακλείου, και διεκδικούμε πλέον με σχέδιο και με αποφασιστικότητα ο Δήμος Μαλεβιζίου να έχει λόγο και ρόλο στην επόμενη μέρα της χερσαίας ζώνης των Λινοπεραμάτων. Διεκδικούμε το μέλλον της περιοχής των Λινοπεραμάτων ευρύτερα με σχέδιο, κύριε Σαλαπάτα, δηλαδή χωρίς να μπαίνουμε με φτηνό λαϊκισμό σε μια συζήτηση που δεν έχει νόημα. Συγκεκριμένες προτάσεις, όπως για παράδειγμα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, που οφείλουμε να διεκδικήσουμε το μερίδιο που αναλογεί στην περιοχή, απομάκρυση των οχλιστών δραστηριοτήτων, κορακιά και αξιοποίηση της κορακιάς. Όχι με γενικότητες, αλλά με συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένες δράσεις. Έχουμε ήδη υπογράψει το μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΤΒΑ και την Περιφέρεια Κρήτης για να δούμε στην πράξη τι μπορεί να φιλοξενήσει η κορακιά και σε όλα τα επίπεδα ένας Δήμος που κατάφερε να διεκδικήσει και να εξασφαλίσει πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήσεων ακριβώς με τον τρόπο που είπατε στην αρχή. Πόρους από τα αγωνιστικά προγράμματα, εκεί δηλαδή που δεν μας χαρίζεται τίποτα, εκεί διεκδικήσαμε. Πρώτα μελετήσαμε, δουλέψαμε, στοχεύσαμε και πετύχαμε σπουδαίες χρηματοδοτήσεις που αλλάζουν κυρίως την επόμενη μέρα το Μαλεβίζι. Άρα θεωρείτε ότι ο ρόλος του κάθε Δημάρχου μπορεί να είναι και αναπτυξιακός και όχι απλά διεκπαιρεωτικός. Έχει να κάνει με το πρόγραμμα προφανώς και προφανώς τη διεκδικητικότητα που έχει ο κάθε τοπικός άρχοντας, το θέσω έτσι απλά. Λοιπόν, ακριβώς έτσι. Θέλω λίγο να πάμε πιο στοχευμένα. Να μου πείτε την επόμενη μέρα για εσάς ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Θέλω να μου φέρετε ένα θέμα, αν μπορείτε. Κάτι το οποίο έμεινε σε κρεμότητα. Λοιπόν, ναι, γιατί είναι πολλές, το αντιλαμβάνομαι, αλλά τι είναι αυτό που δρομολογείται ως προτεραιότητα, που έμεινε ως εκκρεμότητα? Θα συνδυάσω στη φράση που θα πω τώρα, δηλαδή ότι το Μαλεβίζι πρέπει να συνεχίσει να είναι διεκδικητικό και σοβαρό σε οτιδήποτε αφορά το μέλλον του, με κυρίαρχο στόχο αυτή τη φορά τη θωράκιση από τα φαινόμενα, από τα όσα βλέπουμε να συμβαίνουν με την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή, τη θωράκιση των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο, όπως είναι η Αγία Πελαγία, το Παλαιόκαστρο, η Λιγαριά, αλλά και των υπολείπων περιοχών που σηκώνουν μεγάλο βάρος τουριστικής δραστηριότητας, όπως είναι η Αμουδάρα και όπως είναι και το Γάζι, με την αστική ανάπτυξη που έχει, με τις ανάγκες που έχει, με την άναρχη δόμηση όλων των προηγούμενων δεκαετιών, με τις παθογένειες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και που χρειάζονται χρηματοδοτήσεις, χρειάζεται σχέδιο. Ολοκληρώσαμε το σχέδιο πώλησης της Αγίας Μαρίνας με την κύρωση της πράξης εφαρμογής. Προχωράμε ταχύτατα στην πράξη εφαρμογής, στην ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής του Γαζίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε
με τις μελέτες που διαθέτουμε, με τις μελέτες που εκπονούμε, με τις μελέτες που έχουμε ήδη δρομολογήσει τα έργα που προκύπτουν με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις, όπως την Ελευθερίου Βενιζέλου, και τα αντιπλημμυρικά έργα που ενσωματώνονται σε αυτές τις μεγάλες εμβληματικές παρεμβάσεις, να δούμε έναν Δήμο ισχυρό που θα θωρακιστεί στα επόμενα χρόνια, που θα δημιουργήσει υποδομές όχι μόνο για να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης ή τα καιρικά φαινόμενα, αν θέλετε, αλλά να αντιμετωπίσει τις ανάγκες μιας περιοχής που αναπτύχθηκε άναρχα τις προηγούμενες δεκαετίες και που είναι. Πλέον θα πρέπει να αναπτύσσεται ισόρροπα, βιώσιμα, με προσβασιμότητα, προσπελασιμότητα και όλες τις απαραίτητες υποδομές που έχει ανάγκη. Επειδή, κύριε Μποκέα, μιλάμε για μια λεκάνη υψηλής επικινδυνότητας, σας ανησυχεί καθόλου το γεγονός ότι αυτά δεν είναι έργα τα οποία γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη? Είναι χρονοβόρα. Προφανώς και μας ανησυχεί. Γι' αυτό δουλεύουμε. Είπαμε και στην αρχή της συζήτησής μας ότι με 30.000 ευρώ πυροπροστασία που η κεντρική πολιτεία δίνει στο Δήμο Μαλεβιζίου και σε όλους τους αντίστοιχους Δήμους με βάση τις κατανομές των ΚΑΠ, δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακριβώς ανησυχούμε και ενεργοποιήσαμε, αν θέλετε, τα τελευταία 4 χρόνια ένα μηχανισμό πολιτικής προστασίας που στήθηκε αφενός στο μηχανισμό του Δήμου, σε εθελοντές και σε ένα σχεδιασμό που είχε βάλει στόχο κάποια απλά πράγματα. Για παράδειγμα, καθαρίσαμε, θα πω ένα παράδειγμα, τι μπορεί να κάνει η πολιτική προστασία. Καθαρίσαμε πάνω από 500 δασωμένους αγρούς, οικόπεδα, ακίνητα μέσα σε κατοικημένες περιοχές την περίοδο την αντιπυρική. Για να μην κινδυνεύσουν οικισμοί και γειτονιές. Δεν είναι τυχαίο ότι τα καταφέραμε σε έναν βαθμό. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ενδεχομένως χρειαζόμασταν παραπάνω χρόνο, χρειαζόμασταν παραπάνω χρήματα για να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο τις περιοχές μας. Δεν έγινε αυτό και δεν έγινε γιατί ακριβώς, κυρία Σαλαπάτα, δεν υπήρχαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που να χρηματοδοτούν τέτοια έργα τα τελευταία 4 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, αξιοποιήσαμε ό,τι πόρο διαθέσιμο είχαμε, τροποποιήσαμε μελέτες, ενσωματώσαμε, χρηματοδοτήσαμε και μέσα από άλλα έργα, όπως το έργο της Ελευθερίου Βενιζέλου, ενσωματώσαμε έργα για αυτού του είδους τις ανάγκες, δηλαδή της θωράκισης των περιοχών. Αν σας ρωτούσα, στην τετραετία τώρα που ολοκληρώνεται, να μας πείτε μια τομή στην οποία προχωρήσατε, ποια είναι η απάντησή σας? Θα σας πω πολύ γρήγορα, τομές έγιναν πολλές σε πολλά επίπεδα, αλλά θα σας πω ότι η πρώτη και αν θέλετε η βασική τομή που έγινε... Ένα έργο αιχμής. Είναι η συμφωνία, η διαπραγμάτευση, όχι δεν θα σας πω ένα έργο, δεν θα σας πω την Ελευθερίου Βενιζέλου, δεν θα σας πω τα 20 εκατομμύρια εξασφαλισμένων χρηματοδοτήσεων για την Ελευθερίου Βενιζέλου, που για μένα είναι ένα εμβληματικό έργο που είχε ανάγκη, ο τόπος να γίνει. Θα σας πω όμως ότι για μένα στιγμή που είμαι περήφανος και που θεωρώ ότι αποτελεί παρακαταθήκη για το Μαλεβίζ, για τις επόμενες γενιές, για τα αυτά που είναι να έρθουν στην περιοχή, είναι η διεκδίκηση και η επιτυχία να ανοίξουμε το δρόμο των ανταποδοτικών και του σεβασμού κυρίως. Ξέρετε, τα χρήματα μπορεί κάποιος να πει ότι είναι λίγα ή πολλά. Σε σχέση με το μηδέν των προηγούμενων ετών, εγώ θα σας πω ότι είναι πολλά. Γιατί 11 εκατομμύρια ευρώ για έργα και μελέτες και άλλα 35 εκατομμύρια ευρώ που αλλάζουν το έργο, το κάνουν πιο βιώσιμο σε σχέση με τις τοπικές κοινωνίες, για μένα είναι πάρα πολλά. Είναι ένα νούμερο που δεν υπήρχε ποτέ στο χάρτη, είναι ένα νούμερο που εμείς βάλαμε στην κουβέντα, ένα νούμερο που εμείς διεκδικήσαμε με οργανωμένο τρόπο, με το Πολυτεχνείο Κρήτης δίπλα μας ως τεχνικό σύμβουλο, με την τοπική κοινωνία δίπλα μας, με τη Δαμάστα, με τους φορείς, με το Γάζι, με όλους τους δημοτικούς συμβούλους, ομόφωνα κινηθήκαμε σε αυτή την κατεύθυνση και με την αντιπολίτευση μαζί. Έτσι και κερδίσαμε αυτή τη μάχη και θεωρώ ότι αυτή η στιγμή αποτέλεσε το σημείο καμπής για το πώς αντιλαμβάνονται και οι υπόλοιποι φορείς, είτε το Υπουργείο, είτε η Πολιτεία, είτε οι υπόλοιποι φορείς γενικότερα της Πολιτείας, το Δήμο Μαλεβιζίου και το πώς αντιμετωπίζουμε από εδώ και πέρα στο μέλλον. Γι' αυτό και θα πετύχουμε και άλλες μεγάλες νίκες σε σχέση με άλλες προκλήσεις που έρχονται στην περιοχή. Δεν θα ήθελα όμως να μείνω μόνο σε αυτό. Είναι πολλές οι τομές που έγιναν. Είναι τομές η ψηφιακή διακυβέρνηση του Δήμου. Είναι τομές που έγιναν στο πώς ο Δήμος διεκδικεί ανταγωνιστικά προγράμματα. Είναι τομές που έγιναν σε σχέση με την ολοκλήρωση σχολικών υποδομών μέσα σε σύντομο χρόνο για να μπορέσουμε να στεγάσουμε τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Βρήκαμε πράγματα έτοιμα. Κάποια τα συνεχίσαμε, κάποια τα βελτιώσαμε. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις μπορώ να πω ότι έχουν γίνει τομές σε πάρα πολλά επίπεδα που αφορούν κυρίως τον τόπο, το μέλλον, τους ανθρώπους του και τις επόμενες γενιές. Άρα, σε σχέση με αυτά που είχατε δεσμευτεί το 19, με αυτά που εν τέλει έγιναν σήμερα και τώρα που συζητάμε, εσείς πώς αξιολογείτε τη δράση σας? Το 19 δεσμευτήκαμε για ένα Δήμο ισχυρό.
Το πετύχαμε. Το 19 δεσμευτήκαμε για ένα Δήμο πρωταγωνιστή, ανταγωνιστικό και το πετύχαμε. 50 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήσεων που έχουν έρθει στο Δήμο και έργα που ξεκινούν να υλοποιούνται. Κάποια έχουν ξεκινήσει, κάποια έχουν δημοπρατηθεί και έχουμε προσωρινούς αναδόχους και κάποια πρόκειται να δημοπρατηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ήδη μέρα με τη μέρα υπογράφουμε συμβάσεις και ολοκληρώνουμε τέτοιες δημοπράτησεις. Δεσμευτήκαμε για ένα Δήμο με πλήρη διαφάνεια, με συμμετοχή του Δημότη στις αποφάσεις και το κάναμε. Διαβούλευση για μεγάλα έργα που αλλάξαν τις μελέτες, κυρία Σαλαπάτα, και που ενσωματώθηκαν αυτές οι απόψεις των δημοτών, των φορέων, της κοινωνίας, των πολιτών του Δήμου μας, στις υποβολές που... Επιμένετε στη λέξη διαφάνεια. Θεωρείτε ότι δεν υπήρχε παλιότερα? Όχι, δεν... Κοιτάξτε, διαφάνεια ο καθένας μπορεί να την ορίσει με διαφορετικό τρόπο. Εγώ, γι' αυτό σας ναι, το ρωτώ. Θεωρώ ότι κάθε δημοτική περίοδος έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Όσον αφορά λοιπόν αυτή την τετραετία, μπορώ να πω ότι πολλές φορές έγινε κριτική για το ότι δώσαμε το λόγο ανοιχτά στις κοινωνίες και δεν πήραμε αποφάσεις ενδεχομένως που δεν θα καθυστερούσαν ένα έργο. Mm-hmm. Το κάναμε όμως αυτό. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν μια δέσμευση που βάλαμε μπροστά το 19. Κινηθήκαμε λοιπόν σε ένα πλαίσιο το οποίο είχε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και υλοποιήθηκαν. Προχωρήσαμε. Αντιμετωπίζοντας βέβαια, κυρία Σαλαπάτα, να το πούμε αυτό, στα 4 χρόνια δεν νομίζω ότι δεν ζήσαμε τα πάντα. Θεομηνία, ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο, πανδημία, όλη η ανθρωπότητα δοκιμάστηκε, προφανώς δοκιμάστηκε ο δικός μας Δήμος, πολύ σκληρά, και μια μεγάλη προσπάθεια που άλλαξε, αν θέλετε, το βηματισμό μας ήταν να μείνει ο Δήμος όρθιος. Τα δύσκολα εκείνα χρόνια που στερηθήκαμε το πιο βασικό μας έσοδο, mm-hmm. αυτό της τουριστικής δραστηριότητας, και να κρατήσουμε όρθιες τις υπηρεσίες, όρθια την κοινωνία, να μπορέσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες ποιοτικές, χωρίς να χάσουμε τη ματιά μας προς τις ανάγκες που είχε η κοινωνία. Δηλαδή, την περίοδο της πανδημίας, δημιουργήσαμε νέες υπηρεσίες και ψηφιακές για να υποστηρίξουμε τους δημότες που δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν. Mm-hmm. Μεταφορά, διανομή κατοίκων, φάρμακα για τις ευπαθείς ομάδες. Βελτιώσαμε το πλαίσιο για το κοινωνικό παντοπολείο. Ενισχύσαμε όλες αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες. Το ΔΟΚΑΠΑΜ, την εταιρεία του Δήμου που προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες. Καλύψαμε κενά σε σχέση με τους εργαζόμενούς μας σε αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες με ελάχιστα έσοδα στο Δήμο. Και δώσαμε προτεραιότητες. Προτεραιότητα μας ήταν οι εκπαιδευτικές υποδομές, οι δομές παιδείας στο Δήμο μας και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Κλιμάκια μισθολογικά καλύφθηκαν, που χρόνια οι υπάλληλοι δεν είχαν πληρωθεί τις αυξήσεις που έπρεπε να λαμβάνουν βάσει των μισθολογικών κλιμακίων και βεβαίως και τα αναδρομικά που τους οφείλονταν. Mm-hmm. Όλα αυτά έγιναν μέσα στην πανδημία. Και δεν μπορούσαν να γίνουν προφανώς όλα. Σε κάποιους τομείς στερήσαμε. Σε κάποιους τομείς. Κάποια πράγματα δεν γίνανε όσο καλά θα θέλαμε. Αλλά υπάρχει λόγος για αυτό. Mm-hmm. Και δουλέψαμε και παλέψαμε και αγωνιστήκαμε για να είναι καλύτερα τα πράγματα. Μόλις φέτος, κυρία Σαλαπάτα, φέτος το πρώτο εξάμηνο, είναι η πρώτη φορά που ως Δήμαρχος είχα τη χαρά να ψηφίσω τη θετική αναθεώρηση προϋπολογισμού. Δηλαδή να έχουμε δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε παραπάνω έσοδα από mm-hmm. αυτά που αρχικά προϋπολογίσαμε για τις ανάγκες του Δήμου, των δημοτών και κυρίως καθημερινότητας. Που είναι και ένα από τα μεγάλα ζητήματα που στρεφόμαστε. Λοιπόν, αστικός ιστός, ενδοχώρα, τουρισμός. Μπορούν να τρέξουν όλα αυτά παράλληλα σε μια αναπτυξιακή τροχιά, να αλληλεπιδράσουν επίσης μεταξύ τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας? Είναι σαφές ότι πιστεύουμε σε αυτή την παράλληλη δράση και των τριών αυτών τομέων, τη διασύνδεσή τους. Τουρισμός, πολιτισμός πρωτογενής τομέας, χρηματοδοτήσεις που ακριβώς στόχο έχουν την ανάπτυξη και των τριών ισόρροπα. Αγροτική οδοπία, 2 εκατομμύρια ευρώ. Δημοπρατείται σε λίγες μέρες για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το αγροτικό δίκτυο. Ήταν αναγκάθι αυτό. Ήταν αναγκάθι, προφανώς ήταν αναγκάθι. Κτίρια πολιτισμού, εμβληματικές μελέτες, εμβληματικά έργα που έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται. Εκθετήριο El Greco στο Φόδελε, τυροκομείο του Κρουσόνα, παλαιός συνεταιρισμός του Γαζίου που μεταστεγάζεται η αρχαιολογική μας συλλογή και εμπλουτίζεται με τα ευρήματα από την Αγία Πελαγία αλλά και από τη Δαμάστα, τα όσα έχουν βρεθεί στο εργοτάξι του σταθμού μετατροπής. Και συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια προφανώς και με τον πύργο την Ενετική Έπαυλη στη Ροδιά, όπου εκεί θα στεγαστούν και οι υπηρεσίες του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Ένα έργο που υπογράψαμε τη μελέτη για την αναστήλωση, για την αποκατάσταση του πύργου και το έργο που έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή του από τον ΦΠΚ, όπως προανέφερα.
Τουρισμός. Στον τουρισμό, η μεγάλη μας αγωνία, ο αγώνας που από εδώ και πέρα ξεκινάει, είναι να βρεθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να χρηματοδοτήσουμε τις μελέτες, κυρία Σαλαπάτα, που ολοκληρώσαμε αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Και όταν λέω μελέτες που ολοκληρώσαμε και δεν εντάχθηκαν σε χρηματοδοτικό εργαλείο, υπάρχει λόγος. Υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό και έχει σχέση με το ότι δυστυχώς οι τουριστικές μας περιοχές, επειδή είναι εκτός σχεδίου και ειδικά η Μουδάρα είναι μια περιοχή εκτός σχεδίου, δεν μπορούσαν να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι το Πράσινο Ταμείο. Αυτή βέβαια ήταν η επόμενη ερώτησή μου αναφορικά με το κομμάτι αυτό, γιατί είχατε δώσει εσείς ο ίδιος έμφαση το 2019 ναι. Και ήθελα να σας ρωτήσω ποιο ακριβώς είναι το αποτύπωμα στην επίμαχη περιοχή. Το αποτύπωμα λοιπόν είναι ότι μετά από 3 χρόνια έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε 2 μελέτες που αφορούν την Αμουδάρα. Η μία είναι η σύνδεση του παραλιακού με τόπου μελέτη, οριστική, ωραία, με όλα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει μια μελέτη, με την ακτομηχανική της, με τη μικρή γραμμή του κύματος, τη μεγάλη γραμμή του κύματος. Τα λέω αυτά γιατί κάποιοι αμφισβήτησαν το ότι υπάρχει αυτή η μελέτη και κάποιοι τη συνέδεσαν με μια αρχιτεκτονική πρόταση του παρελθόντος. Πάμε λοιπόν παρακάτω και την ολοκλήρωση μιας μελέτης που αφορά στο κεντρικό δρόμο, την Ανδρέα Παπανδρέου, που αλλάζει τα χαρακτηριστικά της περιοχής και που με συνδυασμό με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος αυτό, γιατί με την άψογη συνεργασία που έχουμε και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση του ΔΔΕ, υποβλήθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και χρηματοδοτήθηκε η υπογειοποίηση 7 χιλιόμετρων δικτύων της ΔΕΗ στον κεντρικότερο δρόμο της Αμουδάρας. Αυτά σε συνδυασμό με την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία στις παραλίες μας. Σε συνδυασμό με το Visit Μαλεβίζη, μια ψηφιακή προσπάθεια να συνδέσουμε το τουριστικό μας μέτωπο με την ενδοχώρα και τον πολιτισμό, με τις δράσεις, με τις επιχειρήσεις, με οτιδήποτε συμβαίνει στο Μαλεβίζη και να δώσουμε μια άλλη ματιά στον επισκέπτη μας. Σε συνδυασμό με τους ψηφιακούς ξεναγούς που έχουμε χρηματοδοτήσει μέσω του Αντώνη Στρίτσης και που δίνουν μια άλλη, πιο φρέσκια, πιο καινοτόμα προσέγγιση στο πώς αντιλαμβανόμαστε την εμπειρία του επισκέπτη μας στον τόπο. Σε συνδυασμό με τα έργα που αφορούν στην Αγία Πελαγία και στη Λιγαριά, μετά τη Θεομηνία. Ξέρετε, εκεί έγινε μια παρέμβαση μετά τη Θεομηνία από τα χρήματα του ΑΔΜΙΕ και θα ήθελα να το πω αυτό. 400.000 ευρώ ήταν προγραμματισμένα να δοθούν στην Αμουδάρα από τα έσοδα, από τα ανταποδοτικά του ΑΔΜΙΕ. Αμέσως μετά τη Θεομηνία, έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να κλείσουμε τις πληγές στην Αγία Πελαγία. Και έτσι αποφασίσαμε να μεταφερθούν αυτά τα χρήματα σε ένα έργο που είχαμε μελετήσει ήδη από την προηγούμενη χρονιά και αφορά την ανάπλαση του κεντρικού πεζόδρομου της Αγίας Πελαγίας, που ολοκληρώθηκε και σε χρόνο ρεκόρ. Και νομίζω όποιος έχει επισκεφθεί την Αγία Πελαγία μπορεί να καταλάβει ότι έχει αλλάξει πραγματικά ο κεντρικός πεζόδρομος, με κάποιες παρεμβάσεις που χρειάζεται ακόμα να γίνουν. Ωραία. Άρα, με βάση όλα όσα μας είπατε, τι δήμο ακριβώς οραματίζεται ο Μενέλαος Μποκιέας, ποιο θα είναι το στίγμα, η ταυτότητα, αν θέλετε? Το Μαλεβίζη είναι ένας δήμος ισχυρός, έτσι τον οραματίζομαι, σαν ένα δήμο ισχυρό. Είναι δήμος ισχυρός, είναι ένας δήμος ανταγωνιστικός, είναι ένας δήμος που μπορεί να αναπτυχθεί ισόρροπα και όταν λέω ισόρροπα να αναπτύξει ταυτόχρονα και την ενδοχώρα του με τους οικισμούς που βρίσκονται και κοντά στο Γάζι, σε κοντινές αποστάσεις. Χρειάζονται υποδομές που να συνδέουν αυτές τις περιοχές με το κέντρο του Γαζίου αλλά και με το Ηράκλειο. Την ενδοδημοτική συγκοινωνία που θα δώσει μια διαφορετική όθηση προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα Δήμο που θα συνεχίσει να διεκδικεί τα όσα του αναλογούν και ακόμα περισσότερα, γιατί αυτά που διεκδικήσαμε και αυτά που πετύχαμε ήταν περισσότερα από αυτά που δικαιούνταν με βάση τους αριθμούς το Μαλεβίζη. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης, mm-hmm, που κατά κεφαλήν ξεπεράσαμε οποιονδήποτε άλλο Δήμο σε σχέση με τον πληθυσμό μας και τη χρηματοδότηση που πήραμε. Έναν Δήμο που θα συνεχίζει με σχέδιο, με ρεαλισμό και με μεθοδικότητα να δουλεύει για να κατακτά τις επόμενες κορυφές και να σχεδιάζει το μέλλον του με μελέτες, με έργα, όχι πρόχειρα, όχι βιτρίνα, όχι αποσπασματικά. Αυτά δεν αφορούν εμάς. Με αυτά μπορώ να πω ότι δουλέψαμε όλο αυτό το διάστημα. Έγινε κριτική, γιατί συνήθως αυτά αργούν, κυρία Σαλαπάτα. Θέλουν χρόνο. Και ζήσαμε σε μια περίοδο που πολλαπλές κρίσεις χτύπησαν την κοινωνία και χτύπησαν και τους Δήμους. Και μας επηρέασε όσον αφορά ενδεχομένως λίγο το βαθμό της ταχύτητας που έπρεπε να υλοποιηθούν κάποια πράγματα. Όμως αυτές οι μεγάλες μελέτες και τα μεγάλα έργα απαιτούν χρόνο και προσπάθεια. Η προσπάθεια έγινε, ο χρόνος μπορώ να πω ότι ξεπεράστηκε ταχύτατα, δηλαδή ένα έργο 20 εκατομμυρίων ευρώ
που δεν είχε καν μελετηθεί πριν 4 χρόνια, δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι σήμερα θα είχαμε 2 προσωρινούς αναδόχους. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και ο χρόνος ακόμα που γίνεται κριτική σε πολλές περιπτώσεις έχει ξεπεραστεί. Και ναι, βεβαίως υπήρξαν και αδυναμίες σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί και οι ανατιμήσεις, οι αλλαγές στις τιμές, μελέτες που ολοκληρώσαμε το 19 ή το 20 με το που αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή, είχαν άλλο σκεπτικό και άλλες τιμές συμπεριλάβει. Όλα αυτά άλλαξαν μετά τον πόλεμο. Δυσκολίες με τα δημόσια έργα συμβαίνουν παντού. Δεν είμαστε ο πρώτος Δήμος που έχει συμβεί αυτό και δεν θα είμαστε και ο τελευταίος. Είμαστε όμως εδώ για να αντιμετωπίζουμε αυτές τις δυσκολίες, να κοιτάμε τους δημότες μας στα μάτια, να λέμε αλήθειες, να διεκδικούμε το δημόσιο διάλογο. Και εδώ είναι κάτι που θα ήθελα να σχολιάσω, κυρία Σαλαπάτα. Δεν γίνεται εν ώψη και των δημοτικών εκλογών να αποφεύγουμε το δημόσιο διάλογο. Τη δημόσια, αν θέλετε, σύγκριση ιδεών, απόψεων, οραμάτων. Θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος. Θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος. Εδώ στο φιλόξενο κανάλι σας διεξήχθη ένα debate. Δυστυχώς μόνο με τους 2 εκ των 3 διεκδικητών συνυποψηφίων. Νομίζω ότι όταν κάποιος διεκδικεί να ηγηθεί ενός τόπου, καλό είναι να βλέπει και ως υποχρέωση το δημόσιο διάλογο, όχι ως δικαίωμα. Μάλιστα. Λοιπόν, η επόμενη θητεία θα είναι 5 ετής. Εσείς αυτό πώς το αξιολογείτε, πώς το κρίνετε, πώς το βλέπετε, διότι πολλής λόγος γίνεται στη δημόσια σφαίρα. Υπάρχει άποψη που θέλει μία 5 ετή θητεία να μην είναι τόσο γρήγορη, τόσο αποτελεσματική, όσο είναι και οι ταχύτητες που χαρακτηρίζουν και συνοδεύουν την εποχή μας πια. Εμείς, η δική σας άποψη. Εμείς, κυρία Σαλαπάτα, ζήσαμε σε μία θητεία 2 εκλογικούς διαφορετικούς νόμους ουσιαστικά. Δηλαδή τον νόμο με τον οποίο μπήκαμε στη διαδικασία το 19 και τον νόμο που άλλαξε μετά. Και τώρα θα ζήσουμε και μία διαφορετική εκδοχή της νομοθεσίας σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ θα πω ότι δεν μπορώ να γνωρίζω αν η 4 ετής θητεία ή 5 ετής έχουν το νόημα. Αυτό που έχει σημασία είναι σε αυτά τα χρόνια που μας επιλέγει, που μας δίνει τη δύναμη ο κόσμος, οι δημότες μας, να αγωνιστούμε για τα πραγματικά του προβλήματα και για το μέλλον του τόπου, οφείλουμε να το κάνουμε πάντα με σχέδιο, με ρεαλισμό, με σεβασμό προς τις ανάγκες των δημοτών και κυρίως να το κάνουμε με τους δημότες συμμέτοχους. Τώρα, 4 χρόνια ή 5 χρόνια, σίγουρα η πενταετία δίνει μπορούσε, δυνατότητα. Όμως, υπάρξει και ένα πιο ευέλικτο σχήμα, χρονικά εννοώ, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Έτσι. Το συζήτησα αυτό και με τον κύριο Σαχίνη χθες στο ραδιόφωνο. Είναι μια κουβέντα που νομίζω ότι είναι μεγάλη συζήτηση. Σίγουρα θα μπορούσε να είναι μικρότερο το χρονικό διάστημα, πιο ευέλικτο όπως είπατε, αλλά και εδώ θα χρειαζόμαστε κι εμείς και πιο ευέλικτες διαδικασίες. Δηλαδή, στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη σίγουρα υπάρχουν οι δυνατότητες, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, για πιο ευέλικτες διαδικασίες, γραφειοκρατικές διαδικασίες που δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Ενώ εδώ, αντίστοιχα, κυρία Σαλαπάτα, νομίζω ότι στα 2 χρόνια, για παράδειγμα, μέσω εκλογικής διαδικασίας, πολλές φορές δεν θα προλαβαίναμε να κάνουμε την οριοθέτηση ρέματος. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Δύο χρόνια με πολύ μεγάλη αγωνία, με πολύ μεγάλες μάχες, έπρεπε να περάσουν για να πάρουμε την υπογραφή, την έγκριση, για να μπορέσει ο Δήμος Μαλεβιζίου, η ΔΕΙΑ Μαλεβιζίου, να συνδεθεί με το φράγμα, με την πηγή του Αλμυρού ποταμού για να υδροδοτήσει τους δημότες σε περιόδους που δεν υπάρχει νερό. Μάλιστα. Λοιπόν, τι αίσθηση σας αφήνει η προεκλογική αυτή η περίοδος που κλείνει? Είχατε και την πρώτερη εμπειρία του 2019. Τα είδατε και τα ζήσατε διαφορετικά τα πράγματα αυτή τη φορά? Υπάρχει μια διαφορά. Το 19 δεν ήμασταν Δημοτική Αρχή. Ήμασταν ένα νέο σχήμα, μια νέα παράταξη. Δεν σήμερα είχατε δώσει τα διαπιστευτήριά σας, μπαίνατε για πρώτη φορά σε αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς. Τώρα πια, ναι, έχετε ένα αποτύπωμα. Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Σαλαπάτα. Τώρα έχουμε ένα αποτύπωμα και έχουμε και μια καθημερινότητα να αντιμετωπίσουμε. Δεν σταματάει αυτό. Δηλαδή, η προεκλογική περίοδος δεν μπορεί να σταματήσει τη δουλειά μας στο Δήμο. Γίνεται καθημερινά τεράστια προσπάθεια για πολλά θέματα. Τρέχουν τα ζητήματα του Δήμου. Πριν λίγες μέρες ήμουν στην Αθήνα για ζητήματα που αφορούν το Δήμο και όχι τις εκλογές. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία των εκλογών είναι πάντα ενδιαφέρουσα. Έχει τις καλές και τις κακές στιγμές. Θα πω ότι θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσα, πανερχόμενο στο προηγούμενο θέμα, αν μπορούσαμε να συζητήσουμε και τα θέματα μας δημόσια, όλοι οι υποψήφοι, για αυτά που αφορούν τον τόπο, και όχι με παράλληλους μονολόγους. Σίγουρα θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέροντα τα πράγματα σε μια τέτοια προεκλογική περίοδο για ένα Δήμο όπως το Μαλεβίζει. Δεν είμαστε ένας μικρός Δήμος.
είναι ένας Δήμος που οφείλουμε να ενημερώνουμε δημόσια και μέσω των δημοκρατικών μέσων, όποιον παρέχουν δυνατότητα να μιλήσουμε, να πούμε τις απόψεις μας. Κυρίως αυτό. Και ήρεμα και όμορφα όπως το κάνουμε, εξάλλου και όπου βρισκόμαστε με τους υποψηφίους μου. Επομένως, νομίζω ότι θα ήταν τα πράγματα πολύ πιο απλά. Η εμπειρία έχει λοιπόν τις θετικές και τις δύσκολες στιγμές της. Απαιτεί καλή φυσική κατάσταση, ατοχές και γρήγορση, γιατί τα ζητήματα τρέχουν. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο κατά τη γνώμη σας θα καθορίσει και τον νικητή και γιατί να σας εμπιστευτεί εκ νέου ο κόσμος? Γιατί να μας εμπιστευτεί, θα ξεκινήσω από αυτό, κύριε Σαλαπάτα, να μας εμπιστευτεί ο κόσμος, γιατί δουλέψαμε 4 χρόνια με χαμηλά το κεφάλι, με ταπεινότητα, σεμνότητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Mm-hmm. Αυτό ήταν που νομίζω ξεχώρισε τη θητεία αυτή. Αποτελεσματικότητα στους στόχους που βάλαμε, διεκδικητικότητα, ειλικρίνεια, ρεαλισμό, μεγάλες νίκες σε μεγάλα ζητήματα που αφορούν τον τόπο, μεγάλες πληγές του τόπου, παθογένειες δεκαετιών και μεγάλες προκλήσεις που είχε ο τόπος, όπως είναι, είπαμε και πριν, η μεγάλη διασύνδεση, η χερσαία ζώνη, τα λινοπεράματα. Γιατί κάναμε ένα Δήμο ανταγωνιστικό? Γιατί για πρώτη φορά βάλαμε σε τροχιά υλοποίησης μεγάλα έργα που ο τόπος δεν είχε δει. Mm-hmm. Μπαίνοντας κανείς από το Ηράκλειο, κυρία Σαλαπάτα, μέχρι σήμερα, μέχρι αύριο, θα βλέπει, έβλεπε μία εικόνα χωρίς πεζοδρόμια, χωρίς δίκτυα αντιπλημμυρικά, χωρίς υπαρκή φωτισμό. Με τα έργα που δρομολογήσαμε, θα βλέπει μια πόλη. Μια πόλη με πεζοδρόμια, με ποδηλατόδρομους, με υπογειοποιημένα δίκτυα, με αντιπλημμυρικά δίκτυα, με νέες αποχετεύσεις, με νέα δίκτυα ίδρυυσης, με κυκλικούς κόμβους και με άλλα αντίστοιχα έργα σε όλη την επικράτεια του Δήμου. Και με ένα σχεδιασμό που δεν αφήνει κανένα οικισμό εκτός αυτής της προοπτικής, εκτός της αλλαγής που έχουν ανάγκη όλοι οι οικισμοί, μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί και αφορούν σε όλους τους οικισμούς, δράσεις και συμφωνίες που αφορούν σε όλους τους οικισμούς. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στη συμφωνία που έχει γίνει, στην καταρχήν συμφωνία που έχει γίνει με το ΙΤΕ για την επανάχρησιμοποίηση, να το πούμε έτσι, του παλιού αγροτικού συνεταιρισμού του Κρουσόνα για την μετεγκατάσταση εκεί κάποιων ερευνητικών εταιριών και νεοφυών επιχειρήσεων του Δήμου μας, που καταλαβαίνετε ότι δίνει μια τεράστια όθηση στην περιοχή και είναι ένα πραγματικά καινοτόμο project που μπορεί να δώσει στον Κρουσόνα μια άλλη προοπτική, μαζί με τους αγρότες μας, με την αγροτική οδοπία, με τον προγραμματισμό που έχουμε προχωρήσει για το πολιτιστικό μας απόθεμα, με το Μαλεβιζιώτη πλέον στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με την προσπάθεια που γίνεται για να θωρακίσουμε το Δήμο μας από τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης και με πάρα πολλές άλλες δράσεις και παρεμβάσεις και με μια ευαισθησία που αφορά κυρίως, κυρία Σαλαπάτα, τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Το κάναμε πράξη με τη μείωση των τελών, το κάναμε πράξη με την πρώτη φορά κοινωνικό τιμολόγιο μείον 50% εκπτώσεις στις ευπαθείς ομάδες και στις πολύτεκνες οικογένειες, με οτιδήποτε άλλο αφορά την ψηφιακή εποχή του Δήμου και βεβαίως με ένα σχεδιασμό που δεν αφήνει κανένα απ' έξω. Με ένα σχεδιασμό που περιλαμβάνει όλους τους κρίσιμους τομείς και άξονες που έχει ανάγκη ο τόπος μας για να προχωρήσει μπροστά. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά σε αυτό το σημείο που βρεθήκατε απόψε κοντά μας. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.